Έλληνες είναι οι ξένοι? Έλληνες νομίζω. Λάθος κυρία Ιωάννα, ξένοι είναι. Λουξ, νούμερο 1. Όπως και να το δεις. Καλησπέρα σας λοιπόν από το γήπεδο της Σοχώρας, εδώ που με περισσότερα από 15 λεπτά καθυστέρηση θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Νοτιού Ομίλου της αλφα-αθλητικής κατηγορίας, με τις δύο ομάδες να εισέρχονται σε ένα αγωνιστικό χώρο ακολουθώντας την διαιτητή, την χανιώτισσα Μαριλία Ξενάκη και τις βοηθούς της Στεφανίδου και Βράγκου, Καταρίνα Βράγκου, ετοιμάζονται να πάρουν θέση προς το κοινό, το οποίο έχει βρεθεί και σήμερα στο γήπεδο του Περιφερειακού του Εθήνου για να τις χαιρετήσουν. Και ακολούθως θα πάρουν τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να ξεκινήσει η αιτής της σημερινής αναμέτρησης, την οποία όπως και όλες τις προσπάθειες της ΡΕΑ και την φέτινη περίοδο στο πρωτάθλημα του Νοτιού Ομίλου της Αλφα Εθνικής προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία αναψυκτικών της χώρας μας, η Lux, είναι η κυρία Μαριλία Ξενάκη, που θα έχει για βοηθούς στις πλάγιες γραμμές την Έλληνα Σεφανίδου και την Κατερίνα Βράγκου, ένα τρίο κυριών που προέρχεται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χανίων, αλλά και τον Θανάση Ζηγούρη. Που σε περίπτωση νίκης βέβαια των κυρίων της Σοχώρας θα τις φέρει μόνες δεύτερες στο βαθμολογικό πίνακα του Νοτιού Ομίλου, καθώς είχε προηγηθεί η άνετη επικράτηση με 3-0 του Εργοτέλη επί του Όφη. Το σούτερ το οποίο επιχείρηση Μπετανκούρ. Στην τότε ομάδα του Ρεθύμνου, ωραία κάθετη για την Μπετανκούρ από την Δαφέρμα. Αυτή θα γυρίσει, δεν μπορεί όμως ούτε η Κούτρη ούτε η Μανολίτση να σπρώξουν την μπάλα στο βάθος εστίας Δημητροπούλου. Θα βγάλει πιο πλάγια στην Σμίλικοβιτς που έχει ανέβει. Μπετανκούρ από την αριστερή πλευρά. Εράζω. Θα βγάλει ωραία σέντρα, αποκρούει προσωρινά η Δημητροπούλου, γυριστό από την Μανολίτση. Δεν θα περάσει κάθε τι της για την Κουτρή, επιμένει όμως η Κοτσάκη και τώρα Κουτρή για την Μαρκουτσά, θα δοκιμάσει το πόδι της, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Δημητροπούλου. Δεν θα περάσει μπάλα από την Τάτη, όμως θα κερδίσει η Μαρκουτσά. Θα κάνει παιχνιδιού για την Πετανκού. Θα φτάσω να γυριστώ. Εύκολη υπόθεση για την Δημητροπούλου, ήταν και αρκετά πλάγια. Έχει μπροστά της την Γκούφα. Θα βγάλει πλάγια για την Εράζο, ωραία από τα αριστερά η Κολομιανή. Θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας της Δημητροπούλου. Κινείται αριστερά η Λαφέρμου. Κάθετη της Μπετανκούρ για την Κουτρή. Πάντα έχει την μπάλα στην κατοχή της Μαρκουτσά. Κοτσάκη θα δοκιμάσει το πόδι της, αποκρούει η Δημητροπούλου σε κόρνερ.
ίσως η σπουδαιότερη μέχρι τώρα φάση του παιχνιδιού στο 25 με την Στέλλα Κοτσάκη να δοκιμάζει το πόδι της από μακρινή απόσταση. Μαρκουτσά, ωραία κάθετη για την Πεντακούρ, σε θέση βολής η Πεντακούρ. Έχασε όμως τον κοντρόλ στη φάση αυτή. Υπάρχει πάντως σε κόρνερ, σύμφωνα με υπόδειξη της Ξενάκη, ενώ διαμαρτύρονται κάποιοι φίλοι της φιλοξενούμενης που έχουν βρεθεί στο γήπεδο της Οχώρας για offside. Να είναι έτοιμη να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Και ναι, έκανε μια κίνηση από τις λίγες που παρατηρούμε στο ποδόσφαιρο μεταξύ την μπάλα out. Έχασε με τη σειρά της την μπάλα. Και τώρα αντεπίθεση με προϋποθέσεις γέλου που ήδη αποφέρει με τα πόδια του Φερόκη του Μόλου. Μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει παρέμβαση από τη Σμιλίκοβιτς. Σε αυτή την αντεπίθεση λοιπόν βρέθηκε η Θεοδωράκη απέναντι από την Κούντο. Κυνηγήκε με τα πόδια της, έβαλε την κόντρα. Την καθυστέρησε όσα δευτερόλεπτα χρειαζόταν για να τρέξει και να καλύψει τα όποια και να υπήρχαν. Η Σμιλίκοβιτς. Φέρνουν την μπάλα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά από την Χατζηγιαννίδου. Δεξιά πλευρά πλέον. Δαφέρμου. Δαφέρμου έξω από την περιοχή στριφογυρίζει. Θα δώσει στη Μαρκουτσά αυτή, θα πιάσει το σου την μπάλα. Λίγο πάνω από την αριστερή συμβολή των δοκών της εστίας της Δημητροπούλου. Στο γήπεδο της Οχώρας. Στην συνάντηση της έξι αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Νοτιού Ομίλου της αλφα-εθνικής κατηγορίας ανάμεσα στην ΡΕΑ. Ωραία προς την παλιά της Αφέρμου τώρα για την Μπεντανκούρ και 1-0. 1-0 λοιπόν στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν η ωραία κάθετη την οποία έβγαλε η αρχηγός της ΡΕΑ, η Ελευθερία Δαφέρμου, στην Αριέτα Πεντανκούρ, η οποία βρέθηκε απέναντι από την Δημητροπούλου και δεν δυσκολεύτηκε να την κεραυνοβολήσει. Στο 46 λοιπόν να έχει την μπάλα στην κατοχή της, αλλά να πιέζεται από την βοριά. Επιμένω όμως υπέκθρες του Λεοντικού. Μπαλιά προς τη Θεοδωράκη, θα βγει στα πόδια της και θα αποκρούσει η Κούντου. Εκεί είναι όμως το κεφάλι της Κοτσάκη αυτό, που κατεβάζει την μπάλα. Επιμένουν πάλι με την Γιαννούτσου οι υπέκθρες του Λεοντικού. Γιαννούτσου, το σούτ της δεν ανησυχεί την Κούντου. Τζουτζουράκι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Απευθείας εκτέλεση έχει και δυνατό πόδι. Κούντου θα πετάξει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κόρνερ. Αυτό είναι που είχαν προσέξει από την αρχή του αγώνα οι παίκτριες της ΡΕΑ. Να μην δώσουν την ευκαιρία στην Τζουτζουράκι να σουτάρει. Γιαννούτσου παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Κούντου. Στο 64 λοιπόν. Άλλο ένα στημένο. Ο Ιωάννου πιέζεται από δύο παιχνίδες. Γεράζω να κερδίσει και τώρα η Πεντανκούρ θα κερδίσει στο σπίτι. Την Γκούφα μπαίνει προς την περιοχή, θα κάνει και μια σέντρα σου, την μπάλα θα περάσει. Δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας της Δημητροπούλου. Η Πεντανκούρ θα προτιμήσει την Δαφέρμου τελικά. Αυτή η Κοτσάκη. Ράζω. Δαφέρμου. Σε καλή θέση για σουτ θα το επιχειρήσει. Η μπάλα θα περάσει λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας της Δημητροπούλου σε 72 φάση. 46 λεπτό. Με σουτ μέσα από την περιοχή. Κουτρί. Από την κεφαλιά που κέρδισε η Πεντανκούρ. Και Λαϊδί, ωραία μπαλιά για την Πεντανκούρ. Μέσα στην περιοχή εκείνη. Και είναι σωτήριο το τάκλινγκ από την Κούφα. Μαρκουτζά εκτελεί απευθείας και εκπληκτική απόκρουση από τη Δημητροπούλου. Στο 74 λοιπόν
θα απλώσει το δεξί της χέρι η πορτιέρο του Λεοντικού και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Σε επιμένουν όμως οι υπαίχτρες του Λεοντικού. Γνωστά και ως καθυστερήσεις, αφού πραγματοποιήθηκαν και τρεις αλλαγές για κάθε ομάδα. Κούντου θα αποκρούσει με γροθιές, επιμένουν όμως με την Πάθια Κάκη να σουτάρει οι παίχτες Λεωτικού. Η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Ασίας Κούντου. Η φάση αυτή στο 91 λοιπόν. Ο Σάκη. Κολαϊδί, ωραία δεξιά. Αλλά για την Γεωργιά θα βγάλει τη σέντρα του προς την Ελευθερία και τους πίσω έρχεται η μπάλα στην Κουτρή. 2-0 2-0 για τη Ρέα στο 94 με σκόρερ την νεαρή Μαρίνα Κουτρή. Ο καλύτερος επίλογος θα λέγαμε στο σημερινό παιχνίδι στον γεμάτο ουσία δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της ΡΕΑ, αυτό το όμορφο επίσης εκτέλεση γκολ από την Μαρίνα Κουτρή στο 94 λοιπόν, και σφραγίζει έτσι την νίκη, την πέμπτη νίκη σε 6 αγώνες. Πράγματι τώρα ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα από την διευθυντή κυρία Ξενάκη που βρίσκει την ομάδα της ΡΕΑ να είναι πλέον μόνη δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα του Νοτιού της Αλφαθνικής, ένα βαθμό πίσω από τον Εργοτέλη, και πέμπτη νίκη για την ομάδα της ΡΕΑ, η οποία ακολουθεί πλέον στον πόντο τον πρωτοπόρο Εργοτέλη, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση. Ολοκληρώνουμε και εμείς μία ακόμη προσπάθεια την οποία σας πρόσφερε η μεγαλύτερη εταιρεία αναψυκτικών της χώρας μας, η Lux, μια προσπάθεια που ολοκληρώθηκε, μια προσπάθεια της ΡΕΑ που ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-0 κόντρα στον Λεωτικό Κηφισιάς. Κυρία Ιωάννα, έχετε πούλμαν! Έλληνες είναι οι ξένοι! Έλληνες νομίζω! Λάθος κυρία Ιωάννα, ξένοι είναι! Lux, νούμερο 1. Όπως και να το δεις.